Χιλιά καλέ, χιλιά καλώς ορίσατε, χιλιά καλώς ορίσατε, χιλιά καλό καθίστε. Χιλιό να κουβεντιάσουμε, να φάτε και να πιείτε. Βρισκόμαστε στον Άγιο Δημήτριο Καριστίας, ένα ορεινό χωριό που μαζί με τους Καλιανούς, επίσης ένα άλλο χωριό κοντινό εδώ της περιοχής της Νότιας Καριστίας, αποτελούν θα λέγαμε τις μουσικοχορευτικές κοιτίδες της περιοχής. Πολλοί μουσικοί, πολλοί χορευτές, πολλοί οργανοπαίχτες. Εύστοχα, ο εξαιρετικός ερευνητής Γιάννης Γκίκας γράφει για την πολυποικιλότητα την μουσική της περιοχής. Συναντάμε δηλαδή πολλά μουσικά όργανα. Βήμα, όλα καλά. Πάτα να μας. Γεια μας. Παλικάρια και κοπέλες. Βήμα. Να μας. Βήμα, όλα καλά. Να είστε να μας. Να είστε καλά. Να κάτσομαι
Βρισκόμαστε στο Βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 1100 ότι έχει οικοδομηθεί, και η θέση εδώ πέρα όπου βρισκόμαστε ονομάζεται Πορφύρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες από τους παλαιούς λέγεται, και όχι μόνο λέγεται, όντως υπήρχε το πρώτο χωριό μας το οποίο ονομαζόταν Πορφύρα, και γράφεται ότι κατοικούσαν οι αρχαίοι Πορφυρείς, οι οποίοι με κοχύλια από τον ποταμό Κέσαρα και με φλοιούς δέντρων έβαφαν τις χλαμίδες των αυτοκρατόρων, των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Από παραδόσεις τώρα των παλαιότερων, εσφαγιάστηκαν από τους Τούρκους, και όσοι απέμειναν από εδώ μεταφέρθησαν απέναντι όπου ήταν δάσος και εκρύφθηκαν εκεί και έκαναν το καινούργιο χωριό. Και την ονομασία του Άγιος Δημήτριος την πήρε από την ημέρα, λέγεται, όπου έγινε η σφαγή. Μορφά θα τα φέρναμε, σταυρούλα όπου κι αν θα πας, σταυρούλα κι αν γυρίσεις, σαν το δικό μας το χωριό δεν θα το συναντήσεις. Πάμε στο χωριό μας, πάμε, εμόρφα θα τα περνάμε. Πάμε στο χωριό μας, πάμε, εμόρφα θα τα περνάμε. Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια συντροφιά, η μόνη λέξη που μπορεί να μου έρχεται έτσι στο μυαλό είναι χαρμολύπη. Χαρά αλλά και λύπη μαζί. Έχουμε την ευτυχία να είμαστε όλοι οι παλιοί μουσικοί εδώ της Καριστίας συγκεντρωμένοι σε αυτήν μας την καταγραφή εδώ στο χώρο. Λύπη, γιατί είναι οι τελευταίοι μουσικοί που παίζουν σήμερα. Τελευταία μουσική, και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει και καμία ιδιαίτερη διάδοχη κατάσταση. Μια συνάντηση θα την χαρακτήριζα ιστορική, γιατί είμαστε μιας κάποιας ηλικίας οι περισσότεροι εδώ, και όσο να είναι μια τέτοια αποτύπωση έχει το δικό της ειδικό βάρος. Ο αείμνηστος ο Σίμων Καράς, γύρω στο 1975, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γιατί ήμουν 10 χρονών παιδάκι, αλλά είχα την ευτυχία να μου αρέσει η παράδοση και να παρακολουθώ αυτά τα πράγματα από τους παππούδες, από τις γιαγιάδες. Ήρθε με ένα μαξάκι με μία κοπέλα, άγνωστος βέβαια σε εμάς. Πού ήρθε, πού? Ήρθε εδώ σταμάτησε, εδώ στην πλατεία που καθόμαστε τώρα, ναι. Άγνωστος βέβαια, γιατί εμείς δεν είχαμε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα σχεδόν, ούτε τηλεοράσεις υπήρχαν τότε. Αυτός διέπρεπε στο είδος του, όπως μετά παρακολούθησα την ιστορία του. Μεγάλος δάσκαλος. Βρήκε τον πατέρα μου εδώ και του λέει: «Γεια σας, καλώς ορίσατε». Λέει: «Ψάχνουμε να βρούμε κάνα παλιό παππού, κάνα τέτοιο, να μάθουμε για την ιστορία σας, για τα τραγούδια σας, για αυτά». Σε αυτό το σημείο εκεί στον πλάτανο καθόταν ο Μπαρμπασωτήρης, 90 χρονών γέροντας. Χρήσιλιας. Χρήσιλιας Σωτήρης. Όπου μετέπειτα θα δείτε και το γιο του. Μουσική, όλη η μουσική. Από πού είναι, από τον Άγιο Δημήτρη? Από τον Άγιο Δημήτρη. Από τον Άγιο Δημήτρη. Ο Μπαρμπασωτήρης ήταν λυράρης, ο γιος του ένας λαουτιέρης, ο άλλος του γιος του λαουτιέρης, ο άλλος ήταν στα ζώα, στο κοπάδι, γιατί είχαν και μεγάλο κοπάδι, ασχολιόταν και του περνάει η ώρα και αυτός με τη μουσική, με τη φλογέρα του. Και ήταν αυτοδίδακτοι όλοι βέβαια. Thank you.
Γιατί την πέταξες? Γέρασα και δεν έχω. Το πετάει ο κόσμος. Λοιπόν, ήρθε ο Σιμών Καράς με την κοπελιά η οποία τον συνόδευε με ένα μικρό μαγνητοφωνάκι, θυμάμαι, και πάει εκεί στο γέροντα. Καλημέρα, παππού, καλωσορίσατε. Λέει, είμαι ο Σιμών Καράς. Πώς το είπε όμως? Ναι, έκανε το χέρι του έτσι, έφτιαξε λίγο τις μπουστάκες του. Λέει, ούτε ακουστά σε έχω, ούτε σε γνωρίζω, αλλά πάλι καλωσόρισες. Ξέρεις κανένα τραγούδι να μας πεις παλιό, καμιά ιστορία παλιά? Λέει ο Μπαρβασωτήρης, ξέρω ρε παιδί μου τραγούδια να σου πω, ένα σακί γεμάτο. Μου ξεπαθώθη το σακί και βγήκαν από κάτω. Ξέρω τραγούδια θάλασσα, μα σαν τα πω τα χάνω και από την αγάπη την πολύ άλλη κουβέντα πιάνω. Λέει ο Σιμών Καράς, λέει, εδώ είμαστε. Βρήκαμε το αρχείο, λέει, του Καβοντόρου εδώ πέρα. Η κοπελίτσα που είχε μαζί φόραγε ένα φόρεμα από πάνω, που να το πούμε ένα μπλουζάκι, το οποίο έκλεινε, δίπλωνε, και οι παλιοί εδώ αυτό το ονομάζανε αμανά. Και ήταν λίγο... Είναι καλά ή όχι? Όχι καλά. Όχι καλά. Πολύ καλά, ναι. Ήταν πιο της μόδας, ας πούμε, για το χωριό μας αυτά τα πράγματα. Πάντα είναι της μόδας. Πάντα είναι της μόδας, ναι. Και είχε λίγο, ήταν λίγο εμφανή το στήθος σε αυτά. Γυρνάει, την κοιτάει ο παππούς καλά-καλά, ξαναφτιάχνει το μουστάκι του και της λέει, για πες μου ποιος τον έκοψε στενά τον αμανά σου και δεν χωρεί το χέρι μου να πιάσει τα φυσιά σου, της λέει. Και άρεσε, άντε, σ' υγεία. Γεια σου και χαρά σου. Υγεία. Αυτό είναι τσαπούνα. Εγώ είμαι πριν την κατοχή γεννημένος. Στην κατοχή πεινάγαμε και παίζανε όλοι τα παιδιά όταν είμαστε παρέα στον κάμπο και φυλάγανε τα πρόβατα, παίζανε τσαπούνες. Εγώ έμαθα λίγο, αλλά όχι πολύ πράγμα. Πολλοί ξέρανε ωραία τσαπούνα και παίζανε, αλλά εγώ ευτυχώς και δυστυχώς έμαθα και την εφιάνω. Στον κάμπο δεν είχαμε άλλη δουλειά, δεν πήγα ούτε σχολείο. 7 χρονών πήγα, 8 πέθανε η μάνα μου, 10 ο πατέρας μου και είμαστε στον κάμπο και φυλάγαμε τα πρόβατα. Και εκεί μαθαίναν, παίζανε πολύ, αλλά δεν μάθανε. Εμείς οι δυο αρχινήσαμε. Ο αδερφός του έχει σκοτωθεί στον πόλεμο, εκείνος μας έμαθε κατά πρώτα, αυτός έπαιζε. Του λες και συνεχίσαμε σιγά σιγά, γράμματα εγώ δεν έμαθα, δεν πήγα, δεν είχα ούτε μάνα ούτε πατέρα. Την πρώτη τάξη πήρα 10, δίνανε τότε βαθμούς. Το έβγαλα, αλλά έμαθα τα παιδιά μου. Τα βγάλαν όλα τα σχολεία και τα μάθαν, είναι πρωτοπόροι. Τσαρούχια φόρεσα 13 χρονών. Φόρεσα φτώχεια, αλλά μου έδωσε ο Θεός τώρα και είμαι τρίτος. Και τώρα όμως, ναι. Γιατί όλοι λένε παίζετε ωραίο φίλο εδώ? Ναι, είναι ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης. Ο Σαγγελέας. Τώρα ήρθε η ώρα του λοιπόν. Με διάφορα σενάρια και διάφορες γραφές από πολλούς περιηγητές και σεναριολόγους, υπάρχουν πολλές εκδοχές για την ύπαρξή μας στην Καρυστία. Αρβανίτες, όπως ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα, αλλά συγκεκριμένα για την περιοχή της Νότιας Εύβοιας της Καρυστίας υπάρχουν και ασχολούνται συνεχώς, γιατί διαφέρουμε από τους υπόλοιπους, έχουμε μερικές διαφορές από τους υπόλοιπους Αρβανίτες. Η μία εκδοχή είναι ότι, εξού και το όνομα Αρβανίτες, ότι έχουμε μεταφερθεί, λέει, εδώ από δεν ξέρω από ποιον αιώνα,
από το όρος Άρβανο της Καλαβρίας, σαν πέπιδες, δηλαδή σαν φρουροί της ενετοκρατούμενης τότε Εύβοιας. Πραπαράγιτ, πραπαράγιτ, πραπαράγιτ πιέσι, βάζεζα, βάζεζα, βάζεζα μπον μέσι. Πραπαράγιτ πιέσι, βάζεζα μπον μέσι, δηλαδή πίσω στη ράχη βρέχει βροχή και το κορίτσι σου κάνει με μάτι. Μόι σοφί μόι βενέτη, τσι για να το τσοκένω γι, για να ταρδά δε γυρσί, μόι βονέτη, μόι βενέτη. Η άλλη εκδοχή είναι ότι έχουμε μεταφερθεί και έχουμε έρθει εδώ από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Ιουστινιανό, ο οποίος έκανε διάφορες εκστρατείες στην Άπο Ανατολή μέσα και έπαιρνε μισθοφόρους Ιλυριούς και σαν αντάλλαγμα, αντί να τους δώσει χρηματικά ποσά, τους έδωνε παιδινές εκτάσεις να καλλιεργούν τη γη. Τότε πρες μόι, τότε πρες, τότε πρες κοτσίδε γλιάτ, τότε πρες κοτσίδε γλιάτ, πότσι τρέμπεμ καϊτάτ. Τότε πρες μόι, τότε πρες, τότε πρες κοτσίδε. Οι Αρβανίτες της Καριστίας τους έδωσε ως αντάλλαγμα ο αυτοκράτορας, ο Ιουστινιανός, μέρος του Θεσσαλικού κάμπους. Πέρασαν, λέει, τη Χαλκίδα, γύρω στις 300 οικογένειες Αρβανιτών, οι οποίοι ήταν λίγο αγριοποίη από τις άλλες φυλές των Ιλυριών. Άρχισαν και στη Χαλκίδα όπου εγκαταστάθηκαν να δημιουργούν προβλήματα. Από εκεί άρχισαν, λέει, να τους εκτοπίζουν κάτω, 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 μέχρι που έπιασαν και αγκιστρώθηκαν στο όρος Όχι και σε συγκεκριμένο σημείο. Ονομαζόσανε η μία φυλή Λιακούτ και η άλλη φυλή Σιαμπάν. Εδώ που καθόμαστε αυτή τη στιγμή και απάνω το χωριό, μέχρι σήμερα έχουν την ονομασία Σαμπάνιδες. Και από εδώ και κάτω έχουν μέχρι σήμερα την ονομασία Λιακούτιδες. Πιστεύουμε εμείς μέσα μας ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους Αλβανούς. Είμαστε ένα ελληνικό αρχαίο φύλο, Ηλυριακό να το πούμε. Γιατί όπως λέει η ιστορία, και οι Ηλυρίοι ήταν ένα φύλο με την Κάθοδο τότε, οι οποίοι έμειναν στην αρχαία Ηλυρία. Thank you.
Ο γέρος στη δουλειά, ο γέρος στη δουλειά, ο γέρος στη δουλειά, ο νιος στην αγκαλιά. Και του νιού και του νιού και της κοπέλας, σαν νερό βράς της κανέλας. Η αντρική φορεσιά αποτελείται από το πουκάμισο, από το κόνο γόλι που και όταν δένεται και φτιάχνεται είναι ακριβώς όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι οι γέτες και το κορδόνι, μπλε, άσπρο και κόκκινο. Ακριβώς τα χρώματα, τα παραδοσιακά, τα τοπικά. Και μια ιδιαιτερότητα που έχει το πουκάμισο είναι οι πτυχές αυτές εδώ, οι δύο, από τη μια και από την άλλη πλευρά στο στήθος, γιατί όταν τις ράβανε ήταν σε νεαρή ηλικία. Και μεγαλώνοντας και αυξάνοντας ο όγκος του σώματος, ανοίγανε αυτές εδώ τις πιέτες για να μπορεί να χωράει μέσα το σώμα. Έχουμε και το ζωνάρι, το οποίο είναι λεκτό και έχει πάλι τα κανονικά τα παραδοσιακά χρώματα και καταλήγει σε αυτά εδώ τα φουντάκια. Είναι ακριβώς τα ίδια χρώματα που έχει και το κορδόνι κάτω. Η γκέτα καλύπτει και το τσαρούχι, όπως ήταν. Επίσης, στο κεφάλι φορούσαν αυτό το καπελάκι, που ήταν υφασμάτινο ή πλεκτό, απλό γυλαίκο μπλε. Και ανάλογα με τη δυνατότητα της κάθε οικογένειας, είχε και διάφορα στολίδια, αλλά όχι όμως έντονα χρώματα όπως συναντάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ήταν απλά, μόνο με μαύρα κεντήματα και ήταν πάντα ανοιχτό. Δεν κουμπώνεται το γυλαίκο. Στη μάνα σου, αμάν, αμάν, Ελένη, σύρτα στην αδερφή σου. Αμάν, αμάν, Ελένη, σύρτα στην αδερφή σου. Η γυναικεία φορεσιά που είναι ο ματινές και η φούστα. Από μέσα φορούσε μεσοφόρη, το οποίο είχε διτό που έβγαινε πάνω στο λαιμό και στον ποδόγυρο πάλι έβγαινε ή πλεκτό ή κεντητό. Στο ματινέ εδώ πέρα είχαν και κέντημα. Στον ποδόγυρο το κλασικό παραδοσιακό κέντημα που είναι η μαργαρίτα ή το αμπέλι, το σταφύλι με το φύλλο. Έχουμε και εδώ τις τυχώσεις αυτές για τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μεγαλώνοντας η κοπέλα, να ανοίγουν τις τυχές αυτές και υπάρχει αυτό και κατά μήκος εδώ για να μπορούν να μακραίνουν. Συναντάμε και μικρό ζωνάκι. Σε μερικές. Είναι μέχρι εδώ, όπως βλέπουμε, μία πατηλέτα και βαζάρι αυτό εδώ το πράγμα, γύρω από τη μέση. Υπάρχουν και άλλα διάφορα στολίσματα, μόνο σε κόκκινο ή σε άσπρο ή σε μπλε. Ήταν πολύ απλή φορεσιά, δεν είχαν ιδιαίτερα στολίδια και επίσης δεν φορούσαν προστοποδιά. Αυτή μπορεί να είναι μία νηφική, ας πούμε, φορεσιά για να έχει αυτά τα πιο φανταχτερά χρώματα. Το μαντίλι ήταν μπλε με άσπρα λουλουδάκια ή άσπρο με μπλε λουλουδάκια. Το χειμώνα φορούσαν χοντρά υφάσματα, υφαντά,
από πάνω για το κρύο και στη γυναικεία και στην αντρική. Στη γυναικεία μέχρι εδώ το κοντό, μέχρι εκεί, και η αντρική που ήταν πιο μακριά και πλέον είχαν και το εξωτερικό, την κάπα. Ρίχνω το αγκιστράκι μου σε δυο πεταλουδίτσες, η μια καλένη, η μια ήταν πλούσια και ασχημή. Ρίχνω το αγκιστράκι μου σε δυο πεταλουδίτσες, η μια είναι πλούσια και άσχημη και η άλλη φτωχιά και ωραία. Κοινώ και πάω στην πλούσια, τη βρίσκω να ζυμώνει. Μου δίνει χάσικο ψωμί, αυγά τηγανισμένα, μου στρώνει πέντε στρώματα, μου λέει αφέντη πέσε. Πεφτώ καλέ, πεφτά αγκαλιάζω κουτσουρό, πεφτά αγκαλιάζω κουτσουρό, ποτέ θα ξημερώσει. Κοινώ καλέ, κοινώ και πάω και στη φτωχιά. Κοινώ και πάω και στη φτωχιά, τη βρίσκω να ζυμώνει. Δίνει εκρεθαρόψωμο ελιές κουλικιασμένες, μου στρώνει και πέντε στρώματα, μου στρώνει αχεροτσούβαλα, μου λέει αφέντη πέσε. Πέφτω αγκαλιάζω μάλα, μα Θεέ μου να ξημερώσει. Να γι καλέ, να γίνει χρόνος η βραδιά, να γίνει χρόνος η βραδιά, η ώρα δυο εβδομάδες. Για να καλέ, για να χορτάσει ο νιός φιλιά, για να χορτάσει ο νιός φιλιά, κοινιά την αγκαλιά του. Το Σάββα Μωριταλιάνα, το Σάββα το βράδυ βράδυ, το Σάββα το βράδυ βράδυ, πάει ο κλέφτης να την πάρει. Κλέφτη μη παίρνεις τα μήλα, για θα μαραθούν τα μήλα. Κλέφτη φύγε από κοντά μου, γιατί θα βρεις το πελιά σου. Μιλονάδες, μυθικές λέξεις για μας τους παλιότερους. Κάποτε λοιπόν στους μήλους συγκεντρώνονταν όχι μόνο η οικονομική αλλά και η κοινωνική ζωή του κάθε τόπου. Δεν είχαν όμως όλα τα χωριά τους μήλους τους και ειδικότερα τους νερόμήλους. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ στον Άγιο Δημήτριο της Ευχαριστίας σε έναν μήλο που κι αυτός και είναι παρατημένος, αφού οι άνθρωποι πια προσφεύγουν στις εύκολες λύσεις και δεν έρχονται να αλέσουν. Ο Γιάννης Κρίσλας. Ο Πέτρου. Ο Πέτρου. Ο Μιλωνάς ο λεγόμενος, να με βρίσκουν. Ο Μιλωνάς, μάλιστα. Είναι ο άνθρωπος που θα μας πει έτσι δύο-τρία λόγια για αυτές τις μυθικές λέξεις, για τους μήλους, τους νερόμήλους, τους μιλωνάδες. Έχεις ακούσει πολλά ως μιλωνάς. Πάρα πολλά, όλα τα παραμύθια της μιλωνάδες. Ακριβώς, γι' αυτό. Ναι. Τραγούδια και τραγούδια. Και τραγούδια, ναι. Κάποτε λέω εκεί, έρχονταν τα καλικατζάρα, τα καλικατζαράκια, σου, ναι. Που έρχονται τα Χριστούγεννα. Ναι, το 12ήμερο. Λοιπόν, άμα περνάγανε παιδάκια απ' έξω, τους έλεγα εγώ, φοβόντουσα να περάσουν γιατί τα καλικατζάρια μαζεύονται στο μήλο. Βέβαια. Λοιπόν, έβγαινα έξω εγώ και τους έλεγα, μη φοβόσαστε, εγώ το βράδυ, το σκηνάω με το κοσκινάκι μου, αλευράκι, αλευράκι, και τη νύχτα που έρχονται αυτά, βλέπω τα πατήματα. Κουρλώνα τα μάτια, τι να κάνω. Ας πούμε, τους άρεσε. Μήλοι δεν υπάρχουν βέβαια άλλοι τώρα και εγώ το συντηρώ επειδή και με τα χρόνια που έχω θα το συντηρήσω μέχρι που να... Θα μπορείς. Μπορώ να περπατάω, να ανοίγω το, όπως θα δείτε μετά, έχει μπροστά, θα λέω, αυτό όπως θα λέω, ατροπαράθοτο μπορώ να το προτείνω. Και τα ανοίγω με τα χέρια, θέλει και δύναμη, ναι.
περιοχή της Νότιας Εύβοιας με την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, πέρα από τη γεωμορφολογική διαφορά, έχει τεράστιες διαφορές και μουσικά και χορευτικά. Ο τόπος της Νότιας Εύβοιας είναι περισσότερο επηρεασμένος και από τις Κυκλάδες, αλλά και από τη σύνθεση του τόπιου πληθυσμού. Και γεωγραφικά, Και γεωγραφικά βεβαίως. Πιο απομονωμένη περιοχή, περισσότερα μουσικά όργανα, μεγαλύτερη ποικιλία, λιγότερες κομπανίες θα έλεγα και περισσότερες ζυγές εν αντιθέση με τη Βόρεια Εύβοια. Κορυφή βέβαια μουσικοχορευτικά, ο Καβοντορίτικος Καλλιανιώτικος χορός. Είμαι ο τελευταίος λιράρης. Παίζω και βιολί, αλλά από τη λίρα ξεκίνησα και πήγα στο βιολί. Έχουμε τρία είδη καβοντορίτικου. Ας το πούμε καβοντορίτικο πέρα από τις άλλες ονομασίες. Ναι. Έτσι. Είναι ο καβοντορίτικος ο μεικτός, όπως είπε και ο Δημήτρης, που χορεύεται με σταυρωτά μεικτά γυναίκες άντρες. Αντρικός με κίνηση από τους, με πιάσιμο από τους ώμους, με πιο δυνατό πάτημα και πιο μεγαλύτερη ζωηράδα. Και υπάρχει ο καβοντορίτικος, ο ζευγαρωτός. Χορεύοντας μειχτό καβοντορίτικο, σπάζαν σε ζευγάρια, μου είπαν εδώ οι παλιοί παππούδες που το χορεύαν. Χορεύοντας το ρυθμό του καβοντορίτικου, σπάζαν σε ζευγάρια όπως ήταν αλυσίδα και χορεύαν τον καβοντορίτικο. Τον μπάλο θα το συναντήσουμε, θα δούμε πάλι το ζευγάρι άντρα-γυναίκα να χορεύουν. Το χαρακτηριστικό είναι ότι δεν είχαν επαφή. Δηλαδή, άντρες με γυναίκα. Δεν πιανόντουσαν ποτέ από το χέρι. Ή θα πιαστούν από το μαντίλι, ή θα ήταν ελεύθεροι οι δύο. Δεν θα δούμε πολλά χτυπήματα από τον άντρα ψηλά όπως έχουμε στα νησιά. Και η γυναίκα χορεύει πάντα σεμνά. Και συνήθως με το κεφάλι κατεβασμένο. Στον καριστινό μπάλο, με βάση αυτό που έχουμε δει εδώ στο χωριό, ένα-δυο ζευγάρια. Όχι αυτό που συναντάμε στον κυκλαδίτικο μπάλο, να βγαίνουν όλοι πάνω να χορεύουν. Ένα ζευγάρι, δυο, γυρίζει ο άλλος πίσω, ξανά ο επόμενος και ούτω καθεξής. Και η γυναίκα πολύ σεμνά με το μαντίλι, είτε πάνω εδώ είτε κάτω, αλλά πολύ μαζεμένα, πολύ, πολύ στρωτά. Thank you.
κάτω από την βαριά σκιά του Όχι, αγναντεύοντας το Αιγαίο. Το Αιγαίο που αιώνες τώρα χορταίνει και γεμίζει τις ψυχές μας με τον ελληνικό λαϊκό του πολιτισμό, με τις μουσικές, με τα τραγούδια, με τους χορούς του. Χαρακτηριστικό του χορού θα έλεγα εδώ ότι είναι οι εναλλαγές στα μπασίματα μέσα έξω, τα οποία προσομοιάζουν με την κίνηση του Καβοντορίτικου. Mm. Δηλαδή αυτό το πάτημα που το συναντάμε στο Καβοντορίτικο είναι ένα από τα βασικά κινητικά μοτίβα του συρτού χορού. Μάλιστα. Του Καριστινού. Μιλονιάτικος, γιατί, από πού πήρε ένα, το όνομα του? Η ονομασία του έχει πάρει από τους Μήλους, ένα χωριό κοντά στην Κάριστο. Είναι χορός που την πρωτοβουλία την έχει ο άντρας. Ο άντρας στέλνει το χορό, αλλά ένας άντρας, αλλά οι υπόλοιποι είναι στο τέλος, πιασμένοι. Και εκεί μαζεύουν, κλείνουν τις γυναίκες, τις ξανανοίγουν. Ένα παιχνίδι μα χορευτικό. Ναι, παίζουν, ναι, ναι. Χορός είναι και έρωτα. Έχει όλα τα ερωτικά στοιχεία. Βεβαίως. Μέσα. Χορός συρτός, σε ρυθμό συρτού, και γινόταν συνήθως πριν χορέψουν τον μπάλο. Εκεί ο άντρας διάλεγε το ζευγάρι του, το έπαιρνε από τον κύκλο, το χορεύαν καταρχήν ξεχωριστά. Έπαιρνε το ζευγάρι του, το έφερε στο κέντρο, το χόρευε και έτσι το καπάρωνε, λέγανε οι παυλοί. Και όταν ερχόταν η σειρά του μπάλου, τότε χορεύαν τα δύο ζευγάρια αυτά. Πριν από κάποιες δεκαετίες, όταν έλεγαν οι ντόπιοι «παίξε τσαμπούνα», εννοούσαν τον Καβοντορίτικο.
Όσο όμως τα χρόνια πέρασαν και εξέλιπαν η ντόπια μουσική, την πρωτοκαθεδρία την είχε το βιολί. Από εδώ από τον τόπο βγήκε ένας περίφημος μουσικός, μεγάλος δάσκαλος, ο Γιώργος Κόρος, μεγάλο βιολί, ο οποίος επηρέασε με το παίξιμό του και με την τέχνη του αυτή την ακαταμάχητη πραγματικά όλη την ελληνική μουσική, και τη δημοτική και την λαϊκή μας μουσική. Ένας τεράστιος μουσικός σαν τον Γιώργο τον Κόρο δημιούργησε σχολή. Δεν είναι απλά ότι δίδαξε, ακολούθησαν τον δρόμο και άλλη μουσική πάνω στα πατήματα αυτού του μεγάλου μουσικού. Έτσι. Γι' αυτό και πολλές φορές μας φαίνεται περίεργο, λέει, όταν θα αναχωρέψει ένας, παίξε μου τον Καβοντρίτικο του Κόρου. Να είστε καλοί χορευτές, αλλά ταυτόχρονα όμως ένας πολιτιστικός σύλλογος οφείλει να μίζει και κάποια από τα μέλη του, από τους χορευτές του, από τους ανθρώπους του, στο να μάθουν να παίζουν μουσικά όργανα. Γιατί τα όργανα που παίζετε, η τσαμπούνα έχει την ιδιαιτερότητά της, εντάξει. Η λύρα δεν νομίζω ότι έχει, το βιολί δεν νομίζω ότι έχει, το λαγούτο είναι ένα όργανο που παίζεται παντού, η φλογέρα τούτο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να επιδοθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη, εμείς σαν σύλλογος και μέσα από την εφημερίδα του Συλλόγου, προσπαθούμε όσο μπορούμε να φέρουμε τα παιδιά τα καινούργια μπροστά στα όργανα. Γι' αυτό και έχουμε και φέρει και όργανα από εδώ. Τα πήραμε και τα έχουμε πάει πάνω. Και προσπαθούμε σιγά σιγά τα παιδιά να τα φέρουμε. Η παλή μουσική είναι, νομίζω, και χαίρονται, αλλά και συσπειρωμένοι είναι και κυρίως πρόθυμοι να δείξουν αυτό που ξέρουν. Βεβαίως. Είναι η ζωή τους πλέον. Δεν έχει έναν μουσιακό χαρακτήρα. Πρέπει να περνάει από γενιά σε γενιά ζωντανή. Έτσι ακριβώς όπως δημιουργήθηκε εδώ στην Καριστία, στον Άγιο Δημήτριο. Οι νέοι με τους γέρους συνυπάρχουν. Και αυτή η συνύπαρξη είναι όχι μόνο αρμονική, αλλά έχει και μια ιστορική διάσταση. Γιατί στην εποχή μας, που όλα ομογενοποιούνται, οι γέροι με τη σοφία, την τέχνη τους και κυρίως με εκείνο το αγέραχο βλέμμα τους δίδουν το ρυθμό
για να συνεχίσουμε τη ζωή μας, για να βλέπουμε το μέλλον της Ελλάδας. Thank you.